Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριοι αρχηγοί, αγαπητά στελέχη της πολιτικής προστασίας, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, σε αυτό το καινούριο κέντρο, στο οποίο θα χτυπά από εδώ και στο εξής η καρδιά της πολιτικής προστασίας. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, είχαμε δώσει μια δέσμευση στον ελληνικό λαό ότι η πολιτική υποστασία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησής μας. Όμως δεν μπορούσαμε προφανώς να μείνουμε μόνο στα λόγια. Έχουν γίνει πολλά αυτόν τον χρόνο σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η επιδημία του κορονοϊού επιβεβαίωσε την ανάγκη να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε καινούριες προκλήσεις με απόλυτη συνεργασία, διαλειτουργικότητα, καλή χρήση της πληροφορίας και γρήγορη αντίδραση. Αποδείξαμε στην πράξη ότι είμαστε σε θέση να τα φέρουμε όλα αυτά εις πέρας, αλλά δεν είχαμε ακόμα απαντήσει στην ανάγκη να έχουμε ένα ανεξάρτητο χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορέσουμε να έχουμε τους πόρους να χρηματοδοτήσουμε τις υποδομές οι οποίες θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία της ζωής των Ελλήνων για τις επόμενες γενιές. Και αυτό ακριβώς καλούμαστε και αυτό ακριβώς είναι το πρόγραμμα το οποίο υλοποιούμε. Και αυτό το κτίριο είναι μόλις το πρώτο βήμα, πολύ σημαντικό όμως. Νομίζω ότι οι εικόνες μιλούν από μόνες τους και αποδεικνύουν ότι σήμερα η τεχνολογία και η διαχείριση της πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο αποτελεί ένα εργαλείο απολύτως απαραίτητο για να μπορείτε όλοι σας να κάνετε καλά τη δουλειά σας και η δυνατότητα να βρίσκεστε, να βρισκόμαστε όλοι συγκεντρωμένοι σε ένα χώρο την ώρα που θα χρειαστεί να διαχειριστούμε μια κρίση ώστε να παίρνουμε πληροφορίες με ταχύτητα και να μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις με ταχύτητα και με πλήρη γνώση όλων όσοι θα πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα οποία αποφασίζονται, προφανώς αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι κατά ανάγκη ικανή προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κρίση. Το πρόγραμμα, αγαπητέ Υπουργέ, το οποίο έχει εκπονηθεί, είναι ένα πρόγραμμα φιλόδοξο, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο όταν με το καλό ολοκληρωθεί θα έχει πυρκοδοτήσει την χώρα με μια σειρά από υποδομές οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες. Αν θέλουμε να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο λέμε ότι η πολιτική προστασία είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Στην ουσία αυτό το οποίο κάνουμε, αγαπητέ μου Υφυπουργέ, είναι να ευθυγραμμίζουμε την ικανότητα των ανθρώπων μας με τις δυνατότητες που μας δίνουν οι σύγχρονες υποδομές και η σύγχρονη τεχνολογία. Τολμώ να πω ότι πολλές φορές όλοι σας ήσασταν πολλές φορές τυφλοί, κουφοί, γυμνοί στην αντιμετώπιση της κρίσης. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί και δεν μπορώ να δεχθώ ότι υπάρχουν τα εργαλεία στη διάθεσή μας για να μπορείτε να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας και δεν σας δίνουμε τη δυνατότητα να μπορείτε αυτά να τα αξιοποιήσετε. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί πόροι πολύ σημαντικοί. Η πολιτική προστασία ανεβαίνει και στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Πολλά από τα μέσα τα οποία θα αποκτηθούν, ειδικά τα καινούργια πτυτικά μέσα, θα είναι μέσα τα οποία δεν θα αξιοποιεί μόνο η χώρα, αλλά θα αξιοποιούνται συνολικά από την ευρωπαϊκή οικογένεια σε περίπτωση που είμαστε σε θέση να τα διαθέσουμε. Και γνωρίζουμε βέβαια και κάτι ακόμα, ότι στα ζητήματα που χειρίζεται η πολιτική προστασία, τα πράγματα κατά ανάγκη δεν θα γίνουν καλύτερα. Η κλιματική αλλαγή θα μας υποχρεώνει να αντιμετωπίζουμε ένα και περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα. Είμαστε μια σεισμογενής χώρα, άρα θα ήμασταν ανεύθυνοι εάν δεν επικαιροποιούσαμε συνέχεια το σχεδιασμό μας και στα ζητήματα της πρόληψης και στα ζητήματα της αντιμετώπισης μιας τέτοιας φυσικής καταστροφής. Και βέβαια η πρόσφατη κρίση της πανδημίας απέδειξε ότι υπάρχουν και άλλου είδους κρίσεις, τις οποίες πολλοί μπορεί να μην τις φανταζόντουσαν καν, για τις οποίες πρέπει ένα κράτος να είναι έτοιμο να τις διαχειριστεί. Οπότε, Υπουργέ μου, εγώ να πω μόνο ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για τα γρήγορα βήματα τα οποία γίνονται. Η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα είμαι κοντά σας σε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία θέλω να πω είναι μια προσπάθεια που μας επιτρέπει να μην είμαστε απλά
να μην ακολουθούμε απλά καλές πρακτικές που διαμορφώνουν κάποιοι άλλοι, αλλά να γίνουμε εμείς οι καλύτεροι στα ζητήματα αυτά, ώστε να εξάγουμε πια τεχνογνωσία στο εξωτερικό. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα και από κανέναν στα ζητήματα αυτά. Υπάρχει συμπυκνωμένη τεράστια εμπειρία ήδη σε αυτό το δωμάτιο. Και κατά συνέπεια θα πρέπει να βάλουμε τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά, όπως σε ορισμένες πτυχές που αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας δείξαμε ότι ήμασταν πολύ πιο μπροστά από άλλες χώρες οι οποίες στα χαρτιά τουλάχιστον ήταν καλύτερα οργανωμένες ή είχαν μεγαλύτερο βάθος δημόσιας διοίκησης. Το ίδιο καλούμαστε να κάνουμε και στην πολιτική προστασία. Οπότε καλορίζικο, τυχερό, αχρίαστο τουλάχιστον για μας να είναι το κτίριο. Μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ να έρθουμε και ευελπιστώ στην επόμενη επιθεώρηση την οποία θα κάνω να το δω σε ακόμα πιο πλήρη ανάπτυξη μαζί και με το δίπλα κτίριο, το οποίο και αυτό θα αξιοποιηθεί για να μπορούμε να συγκεντρώνουμε εδώ πέρα όλα τα κρίσιμα συστατικά που σας επιτρέπουν και εκείνες τις δομές που σας επιτρέπουν να κάνετε καλά τη δουλειά σας.